Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Κεάδα, ο μύθος της θανάτωσης των Βρεθών από τους Σπαρτιάτες. Ο Κεάδας είναι ένα από τα πιο διαβόητα μέρη της αρχαίας Σπάρτης και συνδέεται στενά με το μύθο της θανάτωσης των Βρεθών, που θεωρούνταν αδύναμα ή μη κατάλληλα για να γίνουν μελλοντικοί πολεμιστές. Αυτή η πρακτική αποτελεί ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σπαρτιατικής ιστορίας. Είναι όμως έτσι, αν και είναι συχνά υπερβολικά δραματοποιημένη στη λαϊκή φαντασία και τη μεταγενέστερη λογοτεχνία. Ένας από τους πιο ατιμωτικούς θανάτους κατά την αρχαιότητα ήταν ο κατακμός σε βάρθρο. Εφαρμοζόταν στην Αθήνα, στη Κόρινθο, στους Δελφούς, στη Θεσσαλία και αλλού και αφορούσε τους εχμαλώτους, εγκληματίες, ιερόσελους και προδότες. Εκτός από το αυτονόητο μαρτύριο, η ποινή εμπεριείχε και μεταφυσικές προεκτάσεις, καθώς το σώμα παρέμενε άταφο και η ψυχή αδυνατούσε να λυτρωθεί. Κόρακες ονομαζόταν ο τόπος τιμωρίας στη Θεσσαλία, Βάραθρο ή Όριγμα στην Αθήνα, όπου πάντως μετά το 406 π.Χ. φαίνεται πως η τιμωρία πάβει να εφαρμόζεται. Κεάδας στην Σπάρτη. Ο τελευταίος είναι και ο πιο διάσημος, καθώς είναι ευρέως διαδεδομένη σήμερα η φήμη πως εκεί έριχναν οι Σπαρτιάτες, εκτός από τους τα ανάπηρα και ασθενικά βρέφη ή παιδιά της Σπάρτης. Ο Κεάδας, που ο Στράβων τον αποκαλεί δεσμοτήριον το παράλακε δαιμονίους, σπήλαιο τι, ταυτίζεται σήμερα με το σπήλαιο βάραθρο του χωριού Τρίπη, 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σπάρτης. Βάσει των περιγραφών του αρχαίου περιηγητή Παυσανία, τον αποκαλεί απότομα και βαθύ βάραθρο του Πλουτού και άλλα, καθώς και του σύγχρονου Γάλλου περιηγητή, ο Ράγκετ, ο οποίος το επισκέφτηκε το 1879. Κατά ιστορικές αναφορές, στον Κεάδα ρίχθηκαν από τους Σπαρτιάτες ο ήρωας του Β' Πελοποννησιακού πολέμου, ο Αριστομένης, ο Ανδανιεύς, μαζί με 50 εχμαλώτους Μεσσηνίους. Επίσης στον Κεάδα, οι Σπαρτιάτες κατακρύμνησαν και το νεκρό σώμα του βασιλέως τον Παυσανία, που είχε καταδικαστεί σε θάνατο επί προδοσία. Οι αρχαίες αναφορές, Θουκυδίδη 1,134, Παυσανία 4,18, Στράβων ήταν 3,76, καθιστούν σαφές ότι στο Κεάδα απορρίπτονταν οι επιμεγίστης τιμωρούμενοι και οι εχμάλωτοι πολέμου. Πώς όμως διαμορφώθηκε ο μύθος περί κατακρυμνήσεις καχεκτικών παιδιών στον Κεάδα? Ένα ο Πλάτων, ο οποίος στην πολιτεία του πρότεινε τη θανάτωση των ασθενικών βρεφών σε βάραθρο της κλασικής Αθήνας, αλλά ανεξήγητα το εφιαλτικό όνειρο του Πλάτωνα χρεώθηκε η Σπάρτη. Ο Κεάδας έχει μάλλον κακώς ταυτιστεί με τους επίσημους τρομερούς αποθέτες. Τον τόπο δηλαδή που οι Σπαρτιάτες απέθεταν τα μη αρτιμελή βρέφη, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος και μόνον αυτός στον βίο του Λυκούργου. Συγκεκριμένα, ο αρχαίος ιστορικός γράφει ότι οι γονείς του κάθε νεογέννητου το έφερναν εμπρός σε μία επιτροπή γερόντων που το εξέταζαν. Εάν το έβρισκαν υγιείς και αρτιμελές, το παρέδιδαν στην πόλη να ανατραφεί. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση, το απέπεπτον εις τας λεγόμενας αποθέτας, έναν βαραθρόδι τόπο στον Ταΐγετο, έτσι ώστε
το δυσμορφό βρέφος να πεθάνει με ένα αποβέβαιο φυσικό θάνατο, αλλά η πολιτεία να μην μειανθεί από την εκτέλεσή του. Πάντως, ακόμα και έτσι, οι σύγχρονοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή τη τύχη είχαν μόνο τα παιδιά με βαριές δυσμορφίες και όχι ελαφριές αναπηρίες, αλλά και τα παιδιά από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Πιθανότητα, οι αόριστες αναφορές για την εγκατάλειψη νεογνών στους αποθέτες του Ταϊγέτου, που συνδέονταν συχνά με τον αρχαίο Κεάδα, συγχέονται με τη γνωστή σε όλη την αρχαιότητα πρακτική της βρεθοκτονίας. Η πρακτική της βρεθοκτονίας αποτελούσε έσχατο και επώδυνο μέσος οικογενειακού προγραμματισμού σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Από την απότερη προϊστορία μέχρι τη σύγχρονη ιατρική επανάσταση και την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων αντισύλληψης και αποφυγής ανεπιθύμητων κοιήσεων. Η δε έκθεση στο παιδιόν με κάποια γεννητική δυσπλασία ή δυσμορφία αποτελούσε κοινή πρακτική και δεν παρατηρούνται διακρίσεις. Η πολυνομία από πόλη σε πόλη και από εποχή σε εποχή. Όμως, ακόμα και η συνθήκη της ψυχικής επώδυνης βρεθοκτονίας βρίσκεται σε πλήρη αντιπαράθεση με την αποτρόπαιη και άηθη παραβίαση της έμφυτης ανθρώπινης αίσθησης του φυσικού και νομικού δικαίου, που συνυπάγεται οποιανδήποτε αντίληψη εγκατέλειψης ανυπεράσπιστον και εν ζωή νεογνών στις διαθέσεις επιθετικών καιρικών συνθήκων και αγρίων ζωών. Συνεπώς, η άποψη αυτή φαίνεται να αποτελεί πάρεργο της ίδιας διαθυμιστικής παρερμηνίας του Κεάδα και της εγχώριας ιστορικής υποβάθμισης της αρχαίας Σπάρτης, με την ελληνική εκκλησία να υποστηρίζει αυτόν τον μύθο με ιδιαίτερο ζήλο. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι εκτελέσεις καταδίκων ή εχμαλώτων γίνονταν πάντα τη νύχτα και πολλές ερμηνείες μπορούν να δοθούν επάνω σε αυτό, που αφορούν είτε σε κάποια τελετουργική πρακτική, είτε σε ψυχολογικά αίτια ή στην επιθυμία να κρυφτεί από την κοινή θέα το επέσχυτο τέλος ενός Σπαρτιάτη. Επιπλέον, οι εκτελέσεις γίνονταν στη φυλακή, προφανώς δια απαγχωνισμού, τουλάχιστον έως την εποχή του Ηρόδοτου. Ο Κεάδας δεν αναφέρεται πουθενά ούτε κάποιο άλλο είδος κατακριμνισμού. Ίσως ο Κεάδας να χρησιμοποιούταν ως ένα μέρος που ρίχνονταν τα σώματα μετά την εκτέλεση. Η αλήθεια είναι, πάντως, πως έχουμε ελάχιστες μαρτυρίες για τις υποθέσεις ανθρωποκτονίας στη Σπάρτη και ακόμα λιγότερες για τις ποινές που επιβάλλονταν εκεί. Γενικότερα, στην αρχαιότητα, οι αναφορές για τη θανάτωση βρεφών στο Κεάδα είναι εξαιρετικά περιορισμένες και χαρακτηρίζονται από ασάφεια και απροσδιοριστία. Ενώ στη σύγχρονη εποχή αποκτούν μεγαλύτερη αποδοχή και διάδοση και μάλιστα σε συγγράμματα της στοιχειώδους εκπαίδευσης, παρά την παντελή έλλειψη τεκμηρίωσης και υποστήριξης της ενιγματικής μυθοπλασίας. Αντίθετα, στην διεθνή ιστοριογραφία οι σχετικές αναφορές αμφισβητούνται ή αγνοούνται παντελώς. Ο θρύλος αυτός φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά το 1904, όταν κατά την διεξαγωγή αρχαιολογικής έρευνας τα αρχαιολογικά ευρήματα εντός του Κεάδα οδήγησαν τη τότε ομάδα των ξένων αρχαιολόγων στην διαπίστωση, που έως σήμερα κακώς παραμένει, ότι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες έριχναν στον γκρεμό τα ανάπηρα παιδιά, με το σκεπτικό ότι τους ήταν βάρος και άχρηστα για την κοινωνία τους.
Η επιστημονική ομάδα βασίστηκε στο μικρό μέγεθος των οστών που αποκάλυψε η αρχαιολογική έρευνα, τα οποία απεδόθησαν σε οστά μικρών παιδιών. Το 1956, μισό αιώνα μετά, η μέθοδος του άνθρακος C14 αξιολόγησε τα συγκεκριμένα ευρήματα ως μη ανήκοντα σε παιδιά, αλλά σε ενήλικους άντρες και γυναίκες και μόνο σε ένα ποσοστό, 15% ανηλίκων. Άπαντες δε είχαν κατάγματα κατά τη διάρκεια του 1980 αλλά και του 2003. Πολλοί αρχαιολόγοι, σπηλαιολόγοι αλλά και ορειβάτες κατέβηκαν στο Κεάδα και έδωσαν διάφορα στοιχεία για τα ευρήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό του. Επικρατεί βέβαια μία σύγχυση για το κατά πόσο έφτασαν στο πάτο του πηγαδιού. Άλλωστε, δεν γνωρίζουμε αν με τα χρόνια λόγω των σεισμών η δομή του Κεάδα έχει αλλάξει. Κατά τον Πλούταρχο, Κύμων 16,4, ο σεισμός του 464 π.Χ. ήταν τρομακτικά ισχυρός. Η χώρα των Λακεδαιμονίων χάσμασιν ενόλυσθε πολλοί και των τα ηγέτων την ακθέντων κορυφέ απεράγησαν. Άνοιξαν χάσματα και αποκόπηκαν βράχοι από τις κορφές του τα ηγέτου. Είναι επομένως φυσικό να έπεσαν από τότε μεγάλη βράχη και στο εσωτερικό του Κεάδα. Παρατηρήθηκε ότι και πάνω σε πεσμένους ογκόλιθους υπήρχαν οστά ανθρωπίνων σκελετών που ρίχθηκαν προφανώς από την άνω αρχική είσοδο και μετά το 464 π.Χ. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι τα οστά που βρήκαν εκεί ανήκουν σε ενήλικους ηλικίας 18 έως 35 ετών. Βρέθηκε μόνο ένα σκελετός παιδιού, όχι πολύς μικρής ηλικίας, το οποίο πιθανολογείται ότι έπεσε κατά λάθος μέσα στον Κεάδα. Μαζί με τα οστά βρέθηκαν εχμές από βέλη και δόρατα, ενώ ένα θράσμα κρανίου είχε καρφωμένη επάνω του την εχμή ενός βέλους. Πολλοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα από τα σώματα που ρίχθηκαν εκεί ήταν ήδη νεκρά. Βρέθηκαν επίσης λίχνη και σιδερένιοι χαλκάδες δεσμά. Σε κάθε περίπτωση δεν διαπιστώθηκε η παρουσία σκελετικών ευρημάτων νεογέννητων ατόμων ή βρεθών, τα οποία αποτελούν το πιο αμφιλεγόμενο και αμφισβητούμενο στοιχείο της σχετικής ιστοριογραφίας που συνδέεται με το σπηλαιοβάραθρο του Κεάδα και την αρχαία Σπάρτη. Επίσης, δεν μπόρεσε να δει μέχρι σήμερα, παρά τις επανελειμμένες έρευνες, η παρουσία σκελετικών ευρημάτων μικρών παιδιών, βιολογικής ηλικίας 1 έως 4 ετών, ή μεγαλύτερων παιδιών ηλικίας 5 έως 10 ετών στο χώρο του σπηλαιοβαράθρου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα περισσότερα από τα ανθρώπινα σκελετικά ευρήματα που βρέθηκαν στο χώρο του σπηλαιοβαράθρου ανήκουν σε άντρες βιολογικής ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών. Μόνο 2 κρανία ενηλίκων ανδρών εμφανίζουν ενδείξεις πιθανής βιολογικής ηλικίας μεγαλύτερη των 50 ετών, ενώ βρέθηκαν λίγα σκελετικά ευρήματα 2 εφήβων πιθανής ηλικίας 14 με 17 ετών, καθώς και τμήματα με το πιέου οστού και άνου γνάθου που πρέπει να άνοικαν σε έναν ακόμα νεαρό άτομο ηλικίας περίπου 12 ετών. Αλλά και αυτή ακόμα η περίπτωση του νεαρότερου ατόμου
δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί τεκμήριο θανάτωσης βρεθών στο Κεάδα. Αντίθετα είναι γνωστή, ακόμα και από τη σύγχρονη ιστορική περίοδο, η συχνή εμπλοκή μεγαλυτέρων παιδιών και εφήβων σε βιαίες αντιπαραθέσεις και πολεμικές σειράξεις. Τα συμπεράσματα περί ευγμονίας των Σπαρτιατών στο πλαίσιο μιας στρατοκρατούμενης κοινωνίας, ο υπερβάλλον ρόλος των φυλετών στις οικογενειακές και ατομικές υποθέσεις, στο πλαίσιο του κοινοβιακού χαρακτήρα της σπαρτιατικής κοινωνίας, προέρχονται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του σπαρτιατικού μύθου, του οποίου ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες ήταν και ο Πλούταρχος. Συνεπώς, ή ούτως ή άλλως αμφισβητήσιμη αναφορά στη σκόπιμη θανάτωση βρεφών στο Κεάδα για λόγους ευγονικής φαίνεται να κλονίζεται σοβαρά. Το παραμύθι περί ωραίων Σπαρτιατών Κεάδα αναπήρων τέκνων άλλωστε δεν συμπορεύεται με το ποιητή Τυρταίο εκγεννητή τυφλών, το βασιλιά Αγισίλαο της Σπάρτης εγεννητής χολών και πληστούς άλλους διακεκριμένους Σπαρτιάτες, οι οποίοι δεν ήταν αρτιμελείς, καθώς και από την επίσημη ιστορία. Χαρακτηριστικό είναι το δε πως όταν κάποτε ειρωνεύτηκαν ένα κουτσό Σπαρτιάτη που πήγαινε να πολεμήσει, αυτός απάντησε πως ο πόλεμος χρειάζεται άτομα να μένουν στη θέση τους και όχι άτομα που να το βάζουν στα πόδια. Ενώ σε περίπτωση τυφλού Σπαρτιάτη, αυτός απάντησε πως και τίποτα να μην κάνω, όλο και κάποια λεπίδα του εχθρού θα στομώσω με το σώμα μου. Εκφοβιστική προβολή. Η αφήγηση αυτή ενίσχυσε το φόβο και το δέος γύρω από τη Σπάρτη, παρουσιάζοντας την πόλη ως ένα μέρος όπου μόνο οι ισχυρότεροι επιβιώνουν. Ήταν ένας τρόπος να δείξουν οι Σπαρτιάτες την αφοσίωσή τους, την επιβίωση του κράτους και την στρατιωτική περιοχή. Αποφευτήριο αναπήρων τέκνων πρωτολειτουργήσε επί Βυζαντίου. Τα ανάπηρα τέκνα τα απέθεταν στα άντρα, τα οποία ήταν σπηλιές. Προηγήθηκε όμως η απόθεση τέκνων υγιών και μη υγιών από τους Ρωμαίους κατά την τελευταία περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γνωστή και ως πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για άλλους λόγους, κοινωνικούς καταξοχήν. Ο Θεόδωρος Πίτσος, καθηγητής φυσικής ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξηγεί πως μετά από έρευνες αποδείχθηκε πως ποτέ οι αρχαίοι Σπαρτιάτες δεν πέταγαν τα παιδιά τους στον Κεάδα, σε αντίθεση με το ελληνικό κράτος που για δεκαετίες μέσω της εκπαίδευσης υποστηρίζουν το αντίθετο. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ, κάντε εγγραφή.